Για να μας βοηθήσει λίγο στη συζήτηση να έρθει λίγο και η Μαρία Τζιρίτα, η συγγραφέας του βιβλίου. Η συγγραφέας της ιστορίας σου, ουσιαστικά. Καλησπέρα και καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι σενάριο ή είναι πραγματικότητα? Όπως το είπατε πριν, που ξεπερνάει τη πραγματικότητα, που ξεπερνάει τη φαντασία. Ακούω τόση ώρα την Αλέκα να μιλάει, έτσι όπως τη γνώρισα κι εγώ, ένας άνθρωπος ταπεινός. Ακριβώς οι ίδιες αντιδράσεις που είχατε κι εσείς είχα κι εγώ όταν τη γνώρισα και μου μίλησε για τη ζωή της. Και έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν, μα και τη συγχώρεσες. Και είναι ένας άγγελος. Αυτό που γράφω στο βιβλίο είναι ότι είναι ένας άγγελος που έπεσε στη γη κατά λάθος. Γιατί δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και οι αναγνώστες που έχουν ήδη διαβάσει το βιβλίο και μου στέλνουν μηνύματα έχουν αυτή την απορία. Μα πώς μπορεί, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η καρδιά ενός ανθρώπου και να αγαπάει τόσο πολύ και να συγχωρεί? Είναι πολύ πληγωμένη. Και όμως τους δικαιολογεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις πάρετε κουβέντα περισσότερες από αυτές που τις πήρατε, να πει για τη μητέρα της ή για όποιον άνθρωπο την πλήγωσε στη ζωή. Κάτι αρνητικό. Εγώ δεν είμαι αυτή που θα κατηγορήσω μια μάνα και μια μάνα που και αυτή έχει περάσει το δικό της Γολγοθά και τα δικά της βασανιστήρια. Προς Θεού. Σίγουρα. Απλά για το κάθε παιδί το οποίο μεγαλώνει μόνο του, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πίκρα, ένας πόνος, μια πληγή μέσα στην καρδιά σου. Να ξέρεις ότι ο γονιός σου ζει, υπάρχει, είναι εκεί και προχωράει και τη ζωή του. Ακριβώς. Αυτό μόνο λέω. Για όλα τα υπόλοιπα. Την είχε την πίκρα της, την πέρασε, τη βίωσε και την ξεπέρασε. Ό,τι καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι αρνητικό συνέστημα έχουμε σαν άνθρωποι, είτε είναι μίσος, είτε είναι κακή, οτιδήποτε, εμάς δηλητηριάζει. Το μέσα μας. Δεν απευθύνεται σε κανέναν. Δεν κάνουμε κακό σε κάποιον με το να τον μισούμε. Τον ίδιο μας τον εαυτό δηλητηριάζουμε. Και λέγα το κατάλαβε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι γονίδιο τελικά. Είναι έτσι. Έτσι γεννήθηκε. Έτσι ήταν να γίνει αυτός ο άνθρωπος. Πείτε μου λίγο, πώς ξεκινάει αυτό το βιβλίο? Με τη ζωή της μητέρας της. Από το ξεκίνημα. Σαν πρόλογο, θα σας πω, σαν πρόλογο έχω τη γνωριμία μου με την Αλέκα που είναι στο Τολό, που εμένα είναι η πατρίδα μου. Και η Αλέκα έρχονταν εκεί για διακοπές. Και έχοντας διαβάσει κάποιο άλλο μου βιβλίο, ήρθε να με γνωρίσει, μας σύστησε μια ξαδέρφη μου και μου είπε, ξέρεις, μου λέει, έχω γράψει κι εγώ κάτι και θέλω να το δεις. Και κρατούσε αυτό εδώ, στα χέρια της. Που γράφει Αλέκα, η ουρανοκατέβατη. Ναι. Και χαρακτηρίζει τον εαυτό της έτσι. Και μέσα εδώ λοιπόν, είχε τη ζωή της μέσα στην Παιδόπολη, μέσα στο Ίδρυμα, αργότερα στη σχολή Οικοκυρικής και κάποια λίγα πράγματα για μετά, μέχρι που γνώρισε τον Νίκο. Συγκλονίστηκα. Διαβάζω, γράφει πάρα πολύ όμορφα. Η Αλέκα που έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό και παραπέρα δεν προχώρησε. Αλλά έχει διαβάσει τόσο πολλά βιβλία στη ζωή της, που είναι περισσότερο μορφωμένη και από πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, αλήθεια σας το λέω, γράφει υπέροχα. Και συγκλονίστηκα. Και της είπα εγώ, της είπα της Αλέκας, αν δεν σας βοηθήσω, να το κάνεις βιβλίο, να είναι η ίδια συγγραφέας. Όχι, όχι, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ, θες να το πάρεις μια πάρτι. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς να θέλει τίποτα. Και ο λόγος που το έκανε, γιατί σας άκουσα που ρωτήσατε πριν, πέρα από το προσωπικό της θέμα, το πώς θα γεμίσει τη δική της την ψυχή. Γιατί αυτό το έγραψε η Αλέκα για να το αφήσει, όπως ήδη έχει πει, παρακαταθήκη στα παιδιά της. Για τα παιδιά της, για να ξέρουν ποια ήταν η μάνα τους. Όπου σε ποια ηλικία τους μίλησες για τη ζωή σου, Αλέκα? Στα παιδιά. Στα δυο μεγάλα μίλησα πιο πολύ. Στη μεγάλη μου κόρη που ήμασταν φίλες σχεδόν. Αυτή ήξερε πολλά. Σε ποια ηλικία τους μίλησες? Μετά από το 25. Α, τώρα δηλαδή. Ξέρουν ότι η μαμά μεγάλωσε σε ίδρυμα. Αυτά τα ξέρουν, αλλά έτσι λεπτομέρειες όχι. Και λόγω της ασθένειάς μου δεν ήξερα αν θα ζήσω. Ήταν καρκίνος επιθετικός, μεταστατικός. Και κάποια στιγμή με πήρε από κάτω. Ένιωσα καταθλιπτικά συναισθήματα λόγω των φαρμάκων, χημοθεραπείας και όλα αυτά. Και όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έχω τίποτα να πείσω στα παιδιά μου. Τίποτα περιουσία, άλλα χρήματα και αυτά. Που δεν με συγκίνησαν ποτέ με αυτά. Γι' αυτό δεν με ένιωσα να φτιάξω. Θα τους αφήσω την ευχή μου και ένα βιβλίο, ένα τετράδιο για να παίρνουν δύναμη και κουράγιο ότι ό,τι και να γίνει μπορούν να το ξεπεράσουν. Γιατί εγώ ήμουν ένα παιδάκι μόνο του στη ζωή, ορφανό, μεγαλωμένο στα ιδρύματα. Στη ζωή μόνο, μόνη μου πάλι, πάλεψε για το κάθε τι. Τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Να βοηθήσω την Αλέκα να ξαναβρει τα αδέρφια της. Η Αλέκα θέλει να ξαναβρει τα αδέρφια της, πάρα πολύ. Πιο πολύ αδέρφια μου αποκαλώ τις κοπέλες από το ίδρυμα. Τα μικρά κοριτσάκια που είχαμε και προσέχαμε.